Δεύτερο μέρος στις τηλεοπτικές καμπάνες, 2 Αυγούστου σήμερα. 2 Αυγούστου. Εσύ ως 2 Αυγούστου. Ναι, σωστά βλέπεις. 2 Αυγούστου. Λοιπόν, να μην καθυστερούμε, να μην χρονοτριβούμε, να πάμε να συναντήσουμε εκ νέου τον στρατηγό μας. Και θέλω λίγο, κύριε Καμπουρίδη, να μιλήσουμε πριν περάσουμε στα ελληνοτουρκικά, έτσι, για να το λύσουμε το όλο θέμα, διότι, ξέρετε, οι Τούρκοι από τη μία θέλουν την ευρωπαϊκή προοπτική σε επίπεδο όμως τελωνιακής ένωσης, δεν τους ενδιαφέρει κάτι παραπάνω και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχουν πετύχει το σκοπό τους με τα F-16 όσον αφορά στη σχέση τους με την Αμερική και συνεχώς εμάς μας πιέζουν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ή να πάμε στη Χάγη ή να τους πούμε ελάτε να συζητήσουμε και να λύσουμε ό,τι προβλήματα υπάρχουν μεταξύ μας. Αλλά έχουμε διαφορετική ατζέντα. Εκτός κι αν έχει αλλάξει η ατζέντα από την ελληνική πλευρά και δεν μας το λέει κανείς. Πώς ακριβώς κάποιες, λοιπόν θα πάμε στη Χάγη. Αυτές οι κάποιες, με κάποιες υποχωρήσεις. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Αν αλλάξει η ατζέντα και επιβάλλει η Τουρκία τη δική της ατζέντα, εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι θα πρέπει να συζητηθούν πολύ περισσότερα πράγματα εκτός από την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι αυτό που ακριβώς έχετε επισημάνει για το θέμα της ατζέντας. Γιατί ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός, και χαίρομαι που συνεχίζω και τα ακούω, και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, το λένε ανοιχτά ότι εμείς συζητάμε ένα θέμα, τις θαλάσσιες ζώνες, που και οι θαλάσσιες ζώνες έχουν μέσα υποθέματα, αλλά τέλος πάντων βγάζουν εντελώς απ' έξω τους ισχυρισμούς Ερντογάν. 21 Ιουλίου, θυμάστε που είπε, επιστρέφοντας από τα κατεχόμενα, ότι συζητήσαμε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Ο Ερντογάν, μια εβδομάδα πριν, 14 Ιουλίου, έξω από ένα τζαμί, είπε ότι είπαμε και θα μιλήσουμε και για το θέμα των μουφτίδων και το θέμα της Θράκης. Λοιπόν, έχουμε την ελληνική πλευρά, που αυτή πιστεύουμε ότι ένα είναι το θέμα, και λέει ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά ότι κοιτάξτε να δείτε, τα θέματα είναι πολλά. Το είχε πει και προεκλογικά ο Τσαβούσογλου, είχε πει για 5-6 θέματα. Κυριαρχία νησιών, οι γκρίζες ζώνες, 152 νησιά, μικρονήσι, βραχονησίδες αμφιβόλου ή αμφισβητούμενης κυριαρχίας από πλευράς Τουρκίας, η Θράκη. Εδώ η συζήτηση είναι όμως η εξής. Όταν έχουμε δύο χώρες οι οποίες λένε θα πάνε στη Χάγη, η Ελλάδα λέει η δική μας η χώρα, που εμείς δική μας κυβέρνηση υποστηρίζουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα θέμα, και η άλλη πλευρά λέει έχω 6, το σύνομο σχετικό που θα υπογραφεί τελικά πόσα θα περιλαμβάνει. Άρα λοιπόν είναι υποκριτικό αυτό που γίνεται, γιατί φαίνεται ότι συμφωνούμε ότι θα διαφωνήσουμε στο σύνομο σχετικό και μετά θα πάμε να τα συζητήσουμε με διαπραγμάτευση. Μα η Τουρκία λέει ότι αν πάω εγώ στη διαπραγμάτευση, τα θέματα είναι αυτά και δεν βγάζω τίποτα, δεν αφαιρώ τίποτα από μέσα. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνω πάρα πολλούς ειδικούς, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, πολιτικούς που βγαίνουν και θέλουν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι αυτό είναι το timing. Δηλαδή, τι άλλαξε από πέρυσι και είναι η καλύτερη, το timing σημαίνει συγκυρία. Λοιπόν, τι είναι αυτό που άλλαξε και πρέπει να πάμε τώρα, είναι κατάλληλη στιγμή για να πάμε. Έγινε πιο φιλοδυτικός ο Ερντογάν. Μα αφού ο Ερντογάν δεν έβγαλε τίποτα από την ατζέντα. Από αυτά που έλεγε πέρσι, λέει και φέτος. Δεν άλλαξε τίποτα από πλευράς Τουρκίας. Όλα τα έχει πάνω στο τραπέζι. Τα ακούσαμε και με το που ανέλαβε την κυβέρνηση. Και ο αρχηγός και ο υπουργός άμυνας, ο Τούρκος ο καινούριος, το είπε την ημέρα που στην παράδοση του παραλαβή. Η γαλάζια πατρίδα, ο γαλάζιος ουρανός. Που όλα αυτά είναι ενάντια στα εθνικά μας συμφέροντα, και η συζήτηση που γίνεται από την πλευρά μας, από τους ειδικούς που θέλουν να μας πείσουν ότι είναι η κατάλληλη να πάμε στην Χάγη, δεν μιλάνε καθόλου για τη στρατιωτική ισχύ. Γιατί με την Τουρκία, όταν μιλάς, πρέπει να έχεις το τραπέζι πόσο ισχυρός στρατιωτικά. Και ενώ βλέπουμε βγαίνουν οι Τούρκοι ειδικοί που τον περασμένο φθινόπωρο, που ήταν στο κόκκινο οι σχέσεις μας και μιλάγανε για τους ταϊφούν κτλ., βγαίνουν τώρα και λένε ότι όντως η ελληνική αεροπορία έχει πάρει κεφάλι, έχει πάρει προβάδισμα και δεν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμά μας. Αφού λοιπόν είναι σε εξέλιξη το δικό μας εξοπλιστικό πρόγραμμα και έχουμε πάρει κεφάλι, ειδικά στην αεροπορία που είναι το καθαρά επιθετικό όπλο, ποιος ο λόγος να πάμε να συζητήσουμε για κάποια θέματα με τα οποία το μόνο που συμφωνούμε είναι ότι διαφωνούμε.
Θα μου επιτρέψει, Σπύρο. Ξέρετε, ο κύριος Αϊφαντής, ο πρέσβης επιτιμή, εδώ στην εκπομπή Καμπάνες, μας είπε κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά μας ανησύχησαν πολύ και μας άφησαν άφωνος. Είπε ότι ακριβώς αυτό, επειδή ο Ερντογάν δεν έχει παρεκκλίνει ούτε βήμα από το ψευδοδόγμα της γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις του απέναντι στην Ελλάδα, ότι ουσιαστικά έχουμε ήδη αποφασίσει να χάσουμε και πάμε σε άτυπη αναθεώρηση ακόμα και της συνθήκης της Λοζάνης. Δηλαδή, πιστεύετε κι εσείς ότι αν θα πάμε στη Χάγη εν τέλει, έχουμε ήδη συμφωνήσει κάτω από το τραπέζι σε τέτοιου είδους πράγματα? Εγώ δεν είμαι νομικός. Από αυτά που έχω διαβάσει, γιατί ασχολούμαι με το θέμα, είναι ότι μπορεί το συνεποσχετικό να συμφωνηθεί, δηλαδή η Χάγη, που θα μπορούσε να μακάλιστε για τέτοια θέματα που έχει σχέση με τα θέματα θάλασσα να πάνε στο Αμβούργο. Η Χάγη είναι πιο πολιτικό δικαστήριο. Ναι. Στο συνεποσχετικό, εάν συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, τελικά μπορεί να τα εξετάσει, και μάλιστα ακόμη περισσότερο αν αυτές οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και στη λύση. Λέει ότι αποφασίσαμε μετά από τις συζητήσεις που κάναμε στις διαπραγματεύσεις, συμφωνήσουμε σε αυτό και μπορούμε να πάμε στη Χάγη. Εγώ νομίζω ότι είναι υποκριτικό αυτό που κάνει η Τουρκία, αφού η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας και ξέρει ότι είναι εναντίον της, γιατί υπάρχει επίρρεια νησιών. Τα νησιά που κατοικούνται έχουν υφαλοαούς, λοιπόν, είναι εναντίον της. Είναι υποκριτικό να λέει η Τουρκία θα πάω στη Χάγη. Εγώ πιστεύω, έχω ακούσει αυτά που λέει ο κύριος Αϊφαντής, τα υποστηρίζω. Νομίζω ότι πάμε για να διαφωνήσουμε και μετά να πάμε σε διμερείς συνομιλίες. Πάντως από το Μητσοτάκης Γιόκ μέχρι τη συνάντηση που έγινε μέσα σε ένα καλό, λένε, κλίμα και οι δύο πλευρές. Σου έχει μείνει πολύ αυτό. Ναι. Και κλίμα ειλικρίνειας. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το μοναδικό πράγμα το οποίο έχει αλλάξει είναι το εξής. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πριν από αυτή τη συνάντηση, τι έλεγαν? Ο Μητσοτάκης είναι κακός, τα έχει βάλει με την Τουρκία, η Ελλάδα μας εκθέτει παντού, θέλουμε να αποστρατιωτικοποιήσετε τώρα τα νησιά, θέλουμε να πάμε στη Χάγη και να τα λύσουμε όλα, αλλιώς θα σας κάνουμε πόλεμο, θέλουμε το ψευδοκράτος να το αναγνωρίσετε όλοι, και εάν αυξήσετε τα μίλια σε παραπάνω, αν υπάρξει η επέκταση της υφαλοκρηπίδας, τότε υπάρχει το κάζους μπέλι. Τι άλλαξε μετά τη συνάντηση? Αγαπάμε τους Έλληνες, είμαστε σύμμαχοι. Τι καλός πρωθυπουργός που είναι ο Μητσοτάκης. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε που μιλάμε. Αλλά ισχύουν τα ίδια που ίσχυαν και πριν. Κύριε Παδάκη, επειδή παρακολουθώ πολύ στενά την τουρκική ιδεσιογραφία, όλο τον τύπο και από όλα τις ιδεολογίες και τις πολιτικές, αν θέλετε, παρατάξεις, εγώ δεν βλέπω καμία αλλαγή στο αφήγημα ή στο αφήγημα της Τουρκίας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε ότι από πλευράς Τουρκίας, είτε Ερντογάν, είδα τη συνάντηση του Χριστοβελίδη με τον τουρκοκύπριο ηγέτη για τους αγνοούμενους, και του είπε ο τουρκοκύπριος ηγέτης ότι, κοίταξε να δεις, εμείς μένουμε στο θέμα των ανεξαρτήτων δύο κρατών. Ο Μερτσελίκ, ο εκπρόσωπος του κόμματος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, που ήταν πολύ χαρακτηριστικός και δεικτικός, επιθετικές δηλώσεις του πριν από σχεδόν μια εβδομάδα, παραπάνω, στις 21-22 Ιουλίου. Λέει, μα υπάρχουν τα θέματα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν τα έχουμε βγάλει από εκεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Όχι μόνο σε επίπεδο, δηλαδή ακόμα βλέπω και στην αρθρογραφία οι πολιτικοί αυτοί οι οποίοι κατευθύνουν την κοινή γνώμη. Δεν έχουν αλλάξει κάτι. Αυτοί στις γραμμές έχουν μείνει αμετακίνητοι. Εγώ βλέπω ότι από την πλευρά μας υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων και κυρίως δημοσιογράφων. Βλέπω ότι βγήκε κάποιος δημοσιογράφος Έλληνας, μεγάλος δημοσιογράφος, και έκανε δηλώσεις και μίλησε για την ψέριμο, μίλησε πόση απόσταση έχει από την Τουρκία, πόση έχει από τη Λέρο, ότι είναι πιο κοντά στην Τουρκία, ότι δεν είναι λίμνη ελληνική το Αιγαίο, αλλά ανήκει και στις δύο πλευρές. Λοιπόν, και έχει γίνει μεγάλη σπέκουλα στην Τουρκία, το έχουν αναπαραγάγει, γιατί το ότι δεν είναι ελληνική λύνει το Αιγαίο. Ξέρετε, είναι, και εγώ το πιστεύω, αλλά είναι επιχείρημα των Τούρκων. Το Αιγαίο είναι θάλασσα και υπόκειται σε ένα διεθνές δίκαιο. Εμείς αυτό θέλουμε να εφαρμοστεί. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί χρειάζεται να υπάρξει κατέθεση ελληνικής κοινής γνώμης με τέτοιο απαιτητικό τρόπο δεικτικό, που οι Τούρκοι να το απολαμβάνουν.
Στρατηγέ μου, θέλω να σας ρωτήσω επίσης το εξής, γιατί είναι ένα θέμα που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο. Σιγά σιγά, μονομερώς η Τουρκία προσπαθεί να καταργήσει τη συνθήκη του Μοντρέ μέσω του ΝΑΤΟ. Τι λέει? Λέει το εξής. Θα ονομάσουμε τα στενά τουρκικά στενά. Καταργεί λοιπόν σε αυτό το κομμάτι τη συνθήκη του Μοντρέ, που λέει ξεκάθαρα πως πρέπει να ονομάζονται τα στενά. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πλέον εξαφανίζει από τους νατοϊκούς χάρτες την Κύπρο. Επειδή δεν είναι στο ΝΑΤΟ η Κύπρος, λέει εντάξει, δεν χρειάζεται να μιλάμε για Κύπρο, να μιλάμε με συντεταγμένες για το συγκεκριμένο σημείο. Είναι μία μάχη που θα πρέπει η Ελλάδα να προσέξει. Είναι θέματα. Ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας είναι αλυσιδωτός, είναι μία αλυσίδα. Και θυμόμαστε ότι η πρώτη φορά που ο Ερντογάν βγήκε και μίλησε για την αναθεώρηση της Δίκης Λοζάνης, και αυτό λοιπόν φέρνει και το Μοντρέ και θα πάει και πιο πέρα. Και όσο τον επιτρέπει η Δύση, υπό το πρόσχημα, υπό την απειλή της Τουρκίας, ότι εγώ θα φύγω από τη Δύση και θα πάω προς τη Ρωσία ή στην Ευρασία, το χρησιμοποιεί πολύ καλά. Θα δούμε χειρότερες καταστάσεις. Η πρώτη φορά λοιπόν που μίλησε ο Ερντογάν ήταν το Σεπτέμβριο του 2016, αμέσως μετά το πραξικόπημα, όταν αισθάνθηκε ισχυρός και ευλογημένος σε μια συγκέντρωση επάρχων. Είχε καθιερώσει κάθε μήνα συγκέντρωση της επάρχων της Τουρκίας και τους μιλούσε. Από τότε λοιπόν έχουμε δει πολλές τοποθετήσεις. Τότε ήταν, κάποιοι είπαν ότι έκανε λάθος, ήταν ενηγματική ο τρόπος που αναφέρθηκε στην αναθεώρηση της συνθήκης Λοζάνης. Και τώρα πάμε στο Μοντρέ. Η Τουρκία έχει, ξέρετε, αυτή η αλλαγή, τα στενά έχουν ένα διεθνές καθεστώς, το οποίο ορίζεται από τη συνθήκη του Μοντρέ. Ο Ερντογάν θέλει να δείξει ότι τα στενά είναι δικά μου και θα τα έχουμε η ονομασία που θέλω εγώ. Και αυτό εντάσσεται σε μια γενικότερη τάση που υπάρχει από πλευράς Τουρκίας, ξέρετε, να αλλοιώσει, ας πούμε, ο Βόσφορος, αλλάζει και εκεί την ονομασία. Υπάρχουν ιστορικές ονομασίες που δείχνουν ότι εκεί υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί. Εμείς γιατί δεν κάνουμε κάτι? Διότι για να συζητείτε αυτό και να είναι προς απόφαση στο ΝΑΤΟ να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, σημαίνει ότι υπάρχει προεργασία τουλάχιστον 3-4 μηνών. Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, στρατηγέ. Ναι. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ναι, συμφωνώ. Θα πρέπει να δώσει μάχη η Ελλάδα σε αυτό. Στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί. Λαμβάνει ομόφωνα οι αποφάσεις. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό. Γιατί μιλάμε ότι αυτό γίνεται τουρκοποίηση. Θέλουν αλλαγή του ονόματος του Αιγαίου. Πάμε στο Τουρκ-Αιτζίαν κτλ. Ή ότι η Κύπρος είναι. Ορίζεται πλέον με συντεταγμένες. Αυτά θα πρέπει να είναι κόκκινες γραμμές και να μην υποχωρήσουμε, γιατί η αναθεώρηση των συνθήκων είναι εις βάρος των χωρών της περιοχής από την ισχυρή Τουρκία, που αφού έτσι αισθάνεται αυτή εις βάρος των χωρών που, όπως είμαστε και εμείς. Κύριε Καμπορίδη, να πάμε λίγο στο θέμα των εκρήξεων της Νέας Αιχιάλου, γιατί έχουμε και εμείς, μετά τη μεγάλη φωτιά στη Μαγνησία, να θυμίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ αγωνία για αυτό το περιβόητο πόρισμα, το οποίο έχει καθυστερήσει. Γιατί έχει καθυστερήσει τόσο πολύ? Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι τιμούμε τον αγώνα της πολεμικής αεροπορίας. Αυτονόητο, το συζητάμε. Είναι οι καθημερινοί μαχητές και ειδικά οι πιλότοι. Είναι οι καθημερινοί μαχητές και αν το Αιγαίο παραμένει στο στάτος που βρίσκεται τώρα, είναι επειδή αυτοί οι άνθρωποι δίνουν καθημερινό αγώνα. Είδα εγώ μία τάση, μία προσπάθεια να τα φορτώσουν όλοι οι επικοινωνιακοί, να φορτωθούν όλα στο διοικητήριο της 114ης μάχης. Είναι κάτι λάθος, αφού είναι σε εξέλιξη η ΕΔΕ, δεν μιλάει κανένας. Δεν πρέπει να υπάρχουν απ' έξω παρεμβάσεις. Εγώ αυτό που είδα, επειδή τα δύο τελευταία χρόνια μου ως υποστράτηγος επιδίνουν σε διευθύνσεις επιχειρήσεων και στην ΑΣΔΙΣ, που εμείς συντονίζουμε τα θέματα πυρκαγιάς και κλιματικής αλλαγής, αλλά και σαν διευθύνσεις αποκλάδος στο ΓΕΣ, που τα θέματα επιχειρήσεων, έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αυτό που μπορώ να δω στη μεγάλη εικόνα είναι ότι τα μηνύματα από το ΜΑΤΙ δεν τα πήραμε και δεν τα εντάξαμε στα δόγματά μας στον βαθμό που θα έπρεπε. Δηλαδή, εδώ είδαμε μία πυρκαγιά. Ναι, εδώ είδαμε μία πυρκαγιά η οποία τελικά το θερμικό κύμα, οι υψηλές θερμοκρασίες από μία φωτιά που ήταν έξω από το στρατόπεδο πυροδότησαν, και εγώ πιστεύω αυτό φαίνεται, πυροδότησαν τα πυρομαχικά, τα οποία ήταν στιβαγμένα εκεί για επιχειρησιακούς λόγους. Ο διοικητής δεν παρέδει, από ό,τι φαίνεται, είχε προϊσταμένους.
Διάβασα κάπου ότι ο ΑΤΑ, ο διοικητής του ΑΤΑ, ήταν ο αρχηγός, ήταν εκεί πριν από λίγο για επιθεώρηση. Άρα, τηρούσε τις προδιαγραφές και τις εντολές. Θα πρέπει λοιπόν, παλιότερα αν θυμάστε, δεν μιλούσαμε για θερμικά κύματα. Εγώ θυμάμαι από το μάτι και μετά. Σε μερικά δευτερόλεπτα η φωτιά βρέθηκε, μετακινήθηκε πολλά χιλιόμετρα σε μερικά δευτερόλεπτα στο μάτι και εξαήλωσε από την υψηλή θερμοκρασία ένα κύμα, θερμό κύμα αέρα, το οποίο εξαήλωσε τους πάντες. Αυτό που μπορώ να πω... Τώρα, στρατηγέ, το θέμα είναι το εξής. Βγαίνει ένας χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιών. Σε αυτό το χάρτη εκείνη την ημέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι και η ευρύτερη περιοχή, όλος ο νομός Μαγνησίας. Δεν θα πρέπει να πράξουν τα ανάλογα σε μία μονάδα, όπως είναι η 111 πτέρυγα μάχης. Να πούμε, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, να το επαναλάβουμε μάλλον, γιατί το έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ, εκεί που βρίσκονταν τα πυρομαχικά, οι συγκεκριμένες αποθήκες, δεν ήταν και τα αεροπλάνα. Είναι ναι, ναι, αυτό ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν είναι η 111 πτέρυγα μάχης, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Αλλά δεν θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να έχουν ληφθεί συγκεκριμένα μέτρα. Νομίζω ότι έπρεπε, γιατί μιλάμε για μια φωτιά που ξεκίνησε 2 μέρες πριν στην περιοχή. Άρα η φωτιά, μιας και ήταν σε μια ευαίσθητη περιοχή και επικίνδυνη, αφού είχαμε αεροπορικές εγκαταστάσεις και πυρομαχικά, έπρεπε να είχε σβήσει, να ήταν η πρώτη προτεραιότητα η φωτιά να είχε σβήσει από το πρώτο λεπτό. Όχι να μιλάμε για μία και 2 ημέρες. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να προδικάσω την ΕΔΕ, δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Νομίζω ότι η φωτιά, εάν είχε σβήσει από πριν με προτεραιότητα, γιατί ήταν πολλά τα μέτωπα, δίνουν μεγάλο αγώνα οι προσβέστες, αλλά εκεί θα έπρεπε να εστιαστεί η προτεραιότητα, γιατί όλοι γνωρίζαν ότι η περιοχή είχε έφλεκτο υλικό και πυρομαχικά αυτού του μεγέθους στην περιοχή και είδαμε και τα αποτελέσματα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πρέπει στη διαδοχική αυτή αλυσίδα της ιεραρχίας να λογοδοτήσουν και άλλοι στρατηγοί? Αναφερθήκατε στον ΑΤΑ. Εγώ πιστεύω ότι ο διοικητής που είναι υπεύθυνος για όλα τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα της κατάσβεσης πυρκαγιάς έξω από το στρατόπεδο, γιατί η πυρκαγιά δεν μπήκε μέσα στο στρατόπεδο, δεν μπήκε μέσα στις αποθήκες. Ήταν υψηλές θερμοκρασίες απ' έξω, άρα εγώ δεν βλέπω ευθύνες του διοικητή. Και δεν θέλω να προδικάζω από την άλλη μεριά, ούτε τον διοικητή ξέρω, ούτε κανέναν. Όμως η κατάσβεση της πυρκαγιάς έξω από το στρατόπεδο ήταν θέμα των προϊσταμένων του διοικητή της 111 και αυτοί θα έπρεπε να δούνε, γιατί αυτός ο διοικητής της μοίρας είναι υπεύθυνος για την κατάσταση πυρκαγιάς στο στρατόπεδο. Έξω από αυτόν είναι τα πιο υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας σε συνεργασία με την προσβεστική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Καμπουρίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μέλλον. Και όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, Σοφία Γαλάνη, το σίγουρο επίσης... Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις από την ελληνική πλευρά, κυρίως. Η Τουρκία νομίζω είναι σαφής, το έχεις καταλάβει και εσύ. Δεν έχει αλλάξει. Η Τουρκία είναι Τουρκία. Τα τελευταία 50 χρόνια. Σωστό. Τα τελευταία 50 χρόνια κινείται με συγκεκριμένη στρατηγική. Βάζει κάτω τα δεδομένα, προσπαθεί να ανταλλάξει προς όφελός της. Αυτό κάνει και τώρα. Μην ξεχνάμε, σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, βρίσκεται η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Έκανε πολύ ενδιαφέρουσα. Συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, και έκανε πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις η πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Από εκεί και έπειτα να τα βάλουμε όλα κάτω και να δούμε τι μέλη γενέστε. Και βεβαίως περιμένουμε και το πόρισμα της 111 για την 111 πτέρυγα μάχης. Ας μην παρεξοφλούμε, ας μην πω περισσότερο, να δούμε τι θα δείξει όντως το πόρισμα. Να πάμε λίγο στα εσωτερικά λίγο της χώρας. Έχω μπερδευτεί. Με τι απ' όλα? Δεν ξέρω εάν πρέπει να είμαι ναι. με το κίνημα της πετσέτας
Αυτό που σου λέγα στο διάλειμμα. Εγώ είμαι σαφώς με το κίνημα της πετσέτας. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Όχι γενικότερα. Μην μιλήσουμε γενικότερα. Μιλάς για την περίπτωση του. Για την της Πάρου. Πάρου. Ναι, και τη Σερίφου επίσης. Ναι. Μάλιστα, παρενέβηκε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το συγκεκριμένο θέμα, η κυρία Αδηλίνη. Είχε παραγίνει. Ναι. Είχε, σε κάποιες παραλίες είχε παραγίνει. Δεν υπήρχε ελεύθερο σημείο στην παραλία. Από την άλλη όμως, δεν θα πρέπει. Επειδή ήδη περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και ειδικά μαγαζιά, τα εστιατόρια ή ναι, ταβέρνες, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και την περίοδο της πανδημίας αλλά και μετά έχουν... Θέλεις να σου πω κάτι. Και αυτό το οποίο λες, γιατί οι επιχειρήσεις συνάντησαν πάρα πολλές δυσκολίες, το μυαλό μας βέβαια είναι πολύ και στους επιχειρηματίες της Ρόδου. Ναι. Γιατί το νησί κάηκε και πρέπει να βοηθηθούν ναι. οι άνθρωποι αυτοί, όπως ασφαλώς. Και οι επιχειρηματίες του νησιού πρέπει να βοηθηθούν. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες εβδομάδες με τις φωτιές έχουν δημιουργήσει ακριβώς. ένα αρνητικό αντίκτυπο. Ακριβώς. Να συζητήσουμε όλα αυτά με δύο ανθρώπους της αγοράς και πολύ περισσότερα. Ο πρόεδρος λοιπόν των εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων, ο κύριος Δαβερώνης είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Δαβερώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, κύριε Γαλάνη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κύριος Λεχουρίτης, γνωστός ασφαλώς και μη εξαιρεταίος, διότι η καταγγελία πάει σύννεφο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Καταγγελίες πάει σύννεφο. Κάθε μέρα δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να γράφουμε καταγγελίες. Ναι. Ακόμα και τώρα τον Αύγουστο που το γραφείο είναι κλειστό, εμείς δεχόμαστε τηλεφωνήματα στο ειδικό κέντρο καταγγελιών και καταλαβαίνετε ότι αν να ξεκινήσουμε από την Ρόδο ότι τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό παρόλο ότι έχουν αυτή την κρίση της φωτιάς, αυτή την κρίση της φυγής των τουριστών. Παρόλα αυτά βλέπουμε πρατήρια στη Ρόδο να αγγίζουν σχεδόν τα 2,5 ευρώ το λίτρο η βενζίνα. Στην περιφέρεια, δυστυχώς, ειδικά στην περιφέρεια, παρατηρήσαμε αυτή την αύξηση της βενζίνης, κύριε Λεχουρίτη, και θεωρούμε ότι δεν έχει να κάνει απαραίτητος με το ότι είναι καλοκαίρι, έτσι. Μιλήσατε για το κίνημα της πετσέτας. Εδώ κάθε μέρα βιώνουμε το κίνημα της ακρίβειας και της χαρτοπετσέτας, θα έλεγα εγώ, γιατί ουσιαστικά... Ακόμα και οι χαρτοπετσέτες πέρσι που είχαν 1,90 το πακέτο, σήμερα έχουν φτάσει στα 3 ευρώ. Οι ίδιες χαρτοπετσέτες μέσα σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Όχι βέβαια ότι είναι αμεληταία το να πληρώνεις 500 ή 400 ή 300 σε παραλίες για μία ξαπλώστρα και δύο ομπρέλες, γιατί υπάρχουν και αυτές οι τιμές. Όχι τα 120 ευρώ που αναφέρατε την Πάρο, αλλά υπάρχουν και πολύ υψηλότερες τιμές στη Σαντορίνη, ναι. Ναι, Ρόδος, ναι. Ξέρετε, και ούτω καθεξής. Επειδή εμείς λόγω της δουλειάς έχουμε παραμείνει στην Αθήνα και πρέπει να σας πω για να περάσω σε εσάς κύριε Δαβερώνη ότι ερχόμαστε πάρα πολύ συχνά, σχεδόν κάθε Σάββατο, είναι μία όαση η περιοχή σας εκεί. Και για φαγητό και για να κάνουμε το μπάνιο μας, εν πάση περιπτώσει για να δούμε και τι ακριβώς γίνεται. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι υπάρχει αρκετή κίνηση στην περιοχή, αλλά είναι τα πράγματα όπως τα περιμένατε ή όπως τουλάχιστον ακούγατε και ακούγαμε όλοι μας από τους αρμόδιους υπουργούς ότι φέτος θα πλημμυρίσουμε από τουρίστες και ασφαλώς θα αφήσουν και πάρα πολλά χρήματα οι τουρίστες. Είσαστε ικανοποιημένοι από την μέχρι στιγμής κίνηση? Κοιτάξτε να δείτε, η εστίαση έχοντας αντιμετωπίσει δύο πολύ δύσκολα χρόνια με την πανδημία, όπως όλοι γνωρίζετε, προσπαθεί να ισορροπήσει μια κατάσταση, προσπαθεί να ισορροπήσει τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι για τη φετινή χρονιά ήμασταν πάρα πολύ αισιόδοξοι. Τα πράγματα δεν κυλάνε όπως τα περιμέναμε όσον αφορά τον τουρισμό και γενικότερα το πώς κινείται και ο Έλληνας. Υπάρχει μια ακρίβεια γενικότερη.
Ξέρετε, αυτό που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στα ράφια των σούπερ μάρκετ, το αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρηματίες, γιατί πηγαίνουμε και αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Το ίδιο λάδι αγοράζουμε. Ξέρω εγώ, τις ίδιες χαρτοπετσέτες αγοράζουμε. Τα κρεατικά μας, τα ψάρια μας, τα θαλασσινά μας. Είμαστε στη λογική ότι ό,τι ψωνίζει κάποιος για ένα σπίτι, με την ίδια ποιότητα λειτουργούμε και εμείς ανάλογα. Το θέμα όμως ότι υπάρχει και μια εσωτερική γκρίνια. Βλέπω ότι γίνονται κάποιες διαμαρτυρίες πράγματι για κάποια ζητήματα τα οποία δεν είναι στο σύνολο των ανθρώπων της εστίασης. Μια μικρή ομάδα επιχειρηματιών, προφανώς σε κάποιες περιοχές της χώρας, δεν λειτουργούν μέσα στα πλαίσια της κανονικότητας. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε τέτοιες δυσκολίες και τέτοιες συνθήκες στην Πάρο, όπως είπατε, και στη Σέριφο. Yeah. Καλό είναι να ισορροπήσουμε την όλη κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει μια κανονικότητα και να υπάρχει και μια συναδελφικότητα σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί κάποιος συνάδελφος να πηγαίνει να καταλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι παραλίας και κάποιος άλλος να μην έχει τίποτα, ή κάποιος συνάδελφος να λειτουργεί διαφορετικά σε σχέση με την επιχειρηματικότητα και κάποιος άλλος όχι. Πρέπει να μπούμε σε ένα πλαίσιο ότι η Ελλάδα λειτουργεί με τον τουρισμό, λειτουργεί όμως και με τον εσωτερικό τουρισμό, γιατί ο καλύτερος πελάτης για τα εστιατόρια είναι ο Έλληνας, αυτό είναι γεγονός. Άρα αυτά θα πρέπει να τα δούμε, να τα βάλουμε κάτω και όλοι οι επιχειρηματίες να μπορέσουμε να λειτουργούμε στα πλαίσια της νομιμότητας, για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα το μεγάλο και να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση, η οποία δυστυχώς για όλους μας τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν δύσκολα. Ξέρετε, η πανδημία γύρισε πολλές επιχειρήσεις πίσω, χρέωσε πολλές επιχειρήσεις. Οι επιστρεπτές προκαταβολές ήταν δάνεια τα οποία συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε για κλειστές επιχειρήσεις. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε μπροστά. Κύριε Δαβερόνη, εχθές φιλοξενήσαμε τον πρόεδρο των βενζινοπολών και πρατηριούχων του Λυκανοπηδίου. Και μας είπε το εξής, γιατί μιλούσαμε για την αύξηση της τιμής των καυσίμων. Και επειδή αναφερθήκαμε ασφαλώς και στην ακρίβεια, ο πληθωρισμός τσακίζει. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα τον Ιούλιο, τα πράγματα δεν πήγανε καλά. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα και τον Αύγουστο. Αναρωτήθηκε το εξής. Όταν είχε πέσει η τιμή της βενζίνης, γιατί θυμόμαστε ότι πριν από κάποιους μήνες είχαμε φτάσει στο 2,20. Όταν έπεσε, λέει, η τιμή της βενζίνης, για ποιο λόγο συνέχιζαν να αυξάνονται τα προϊόντα, εφόσον είχαν μειωθεί τα μεταφορικά? Και αυτό εσείς ως επαγγελματίας το έχετε ζήσει ως εστιατόρας. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη. Μισό λεπτό, κύριε Λεχουρίτη, να απαντήσει ο κύριος Δαβερόνης. Να με συγχωρείτε. Θέλετε να μιλήσει ο κύριος Λεχουρίτης, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, όχι, κύριε Δαβερόνη, ολοκληρώστε. Ωραία. Την φέτα την αγοράζαμε 6 και 7 ευρώ. Αυτή τη στιγμή η φέτα είναι στα 12-13 ευρώ. Η ίδια ποιοτική φέτα. Ναι. Αγοράζαμε το λάδι σε πολύ χαμηλότερες τιμές σε σχέση με σήμερα. Πράγματι, ορισμένα προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα. Δεν πέφτουν οι τιμές όταν η βενζίνη, το πετρέλαιο κατεβαίνουν, γιατί στην ουσία οι τιμές ανεβαίνουν διότι, από όσο γνωρίζουμε αυτή την τελευταία περίοδο, όπως και το ρεύμα, δεν μπόρεσε η κυβέρνηση να σταθεροποιήσει το θέμα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ξαφνικά, που ήταν πολύ σημαντικό αυτό, ξαφνικά εμείς, ενώ πληρώναμε 500-700 ευρώ για μια μικρομεσαία επιχείρηση ρεύμα, και αλλάζω θέμα, αλλά είναι σημαντικό, πήγαμε και πληρώναμε 3.000 και 4.000. Εδώ δεν έγινε καμία παρέμβαση. Παρ' όλα αυτά, επειδή εδώ, στη χώρα που ζούμε, υπάρχει ένα πρόβλημα στο ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει, ίσως, θέλω να πιστεύω, και με τη βοήθεια και άλλων φορέων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να παρεμβαίνουν, να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία στις τιμές, να μπορούμε να ψωνίζουμε και εμείς ως επιχειρηματίες σωστά, διότι ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ψώνια τα οποία κάνουμε εμείς ως επιχειρηματίες. Έχουμε να πληρώσουμε το προσωπικό μας, έχουμε να πληρώσουμε τη φορολογία μας, έχουμε να πληρώσουμε το ενοικιό μας, έχουμε να πληρώσουμε τους δήμους. Έχουμε πολλά, τις μουσικές. Ένα κατάστημα εστίασης έχει πολλές πληρωμές. Δεν είναι. Γεγονός. Μην νομίζετε ότι αγοράζουμε, ξέρω εγώ, ένα κιλό ντομάτες και αυτομάτως την ντομάτα τη χρεώνουμε όσο την αγοράζουμε. Πρέπει να υπολογίσουμε και τα γενικότερα έξοδα. Και μιλάμε για εσάς, κύριε Δαβερόνη, είναι πολύ πιο δύσκολο να κρατήσετε κι εσείς τις ίδιες τιμές, έτσι. Γιατί έχω παρατηρήσει στα ίδια μαγαζιά που πήγαινα χρόνια διπλασιασμό των τιμών. Και τι να τους πεις? Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε, στα πολύ τουριστικά μέρη προφανώς κάποια μιλάω και μέσα για την Αττική μιλάω. Για την Αττική. Στην Αττική περιλαμβάνεται και το κέντρο της Αθήνας που είναι πολύ τουριστικό μέρος, η Πλάκα, το Μοναστηράκι, εκεί τα πράγματα πιθανόν να έχουν κάπως ξεφύγει. Οι οικογενειακές όμως επιχειρήσεις και γενικότερα οι επιχειρήσεις οι οποίες απευθύνονται σε Έλληνες, αυτά τα μαγαζιά δηλαδή που είναι στις πλατείες ή στις παραλίες, αλλά σε λογικά πλαίσια πάντα,
προσπαθούν να κρατάνε σοβαρές τιμές. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχει πελατεία. Λοιπόν, κύριε Δαβερόνη, κύριε Λεκουρίτη, θα έρθουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα σε εσάς, γιατί ξέρω ότι έχετε να πείτε πάρα πολλά και από αυτά τα οποία ακούσαμε από τον κύριο Δαβερόνη, αλλά και για πολύ περισσότερα πράγματα. Διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, επανερχόμαστε πάρα αυτά.